Να προχωρήσουμε με το επόμενο κομμάτι. Διαδραστικό σεμινάριο με τίτλο «Αμφισβητώντας τα guidelines της ΚΙΠ». Εδώ ο κύριος Χατζηχρήστου έχει γράψει μία μικρή παράγραφο. «Εάν οι κατευθυντήριες οδηγίες δίνουν τη λύση στην καθημερινή ιατρική πράξη, ερωτηματικό, ή απλώς είναι ένα αναγκαίο κακό». Και ιδιαίτερα στην καλοήθη υπερτροφία του προστάτη, το καθημερινό θέμα τριβής του ουρολόγου. Υπάρχουν κενά ή πιθανώς λάθη στην αντιμετώπιση του ασθενή με μέσο λοβό ή στην επίμενη ή στην επίμονη νυχτουρία που οδηγεί στο χειρουργείο. Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας μέσα από μια σειρά κλασικών περιστατικών. Έχουμε δύο διακεκριμένους ομιλητές, τον κύριο Γκράβα από το Πανεπιστήμιο της Λάρισας, επίκουρος καθηγητής, και τον κύριο Θανασόπουλο από την Πάτρα, αναπληρωτής καθηγητής, και οι δύο με πολύ μεγάλη εμπειρία στο θέμα. Και για όσους δεν το ξέρουν, να πούμε ότι ο κύριος Γκράβας είναι και ο καινούριος chairman των guidelines πάνω στην υπερτροφία του προστάτη, και γι' αυτό με πολύ χαρά θα τον ακούσουμε να αναπτύξει το πρώτο κομμάτι που είναι οι οδηγίες μέσα από μία σειρά περιστατικών. Κανονικά αυτό το session ξεκίναγε στις 11, είναι 11 και 24, αλλά προτείνω να προσπαθήσουμε να τελειώσουμε στις 12.30. Νομίζω ότι μία ώρα φτάνει και περισσεύει για να κουβεντιάσουμε το θέμα. Σταύρο. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τον καθηγητή κύριο Χατζηχρήστου και βέβαια όλο το ΙΜΟΠ, γιατί είναι χαρά μου να βρίσκομαι άλλη μια χρονιά στο Euroschool. Ομολογώ ότι αυτό το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα, καταρχήν είναι ένα διαδραστικό σεμινάριο. Και σαν διαδραστικό σεμινάριο, εξορισμού απαιτεί και τη δική σας συμμετοχή. Θα προσπαθήσουμε τόσο εγώ όσο και ο Τάσος να κινήσουμε το ενδιαφέρον σας για να συμμετέχετε με ερωτήσεις. Βεβαίως είστε καλεσμένοι να διακόπτε όποτε θέλετε και να προβάλλετε τις ενστάσεις σας, τα σχόλιά σας ή τις αντιρρήσεις πιθανώς που έχετε. Εγώ πάντως θα το κάνω αυτό όταν θα μιλάει ο Τάσος. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συζήτηση. Εκείνο όμως πρέπει να τονίσω είναι ότι το θέμα πραγματικά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Και θα το δείτε και στις τελευταίες μου διαφάνειες, προτρέχω λίγο, γιατί η θεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών πλέον και από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία αρχίζει να αλλάζει σε μια προσπάθεια να γίνει όσο δυνατόν πιο κοντά στον ουρολόγο τον Ευρωπαίο και σε μια προσπάθεια ακριβώς να επιλύσει και πρακτικά ζητήματα. Ας δούμε λοιπόν τι συμβαίνει μετά. Ωραία. Καταρχήν αυτή είναι η δήλωση των σύγκρουστων συμφερόντων μου. Και από εκεί και πέρα, ας δούμε λίγο τι σημαίνει ακριβώς κατευθυντήριες γραμμές. Η ιστορία των κατευθυντήριων γραμμών είναι να δώσουμε, καταρχήν σαν ορισμός, είναι προτάσεις ή δηλώσεις οι οποίες αναπτύσσονται συστηματικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κύριος σκοπός είναι να μπορέσουμε να έχουμε ένα επίπεδο τεκμηρίωσης αυτών των οποίων λέμε. Και δεν αφορά βέβαια μόνο τα guidelines για την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Ο κύριος σκοπός των κατευθυντήριων γραμμών είναι τι? Να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό και τους ασθενείς, αν είναι δυνατόν, προκειμένου να λάβουν εκείνες τις κατάλληλες αποφάσεις, είτε αυτές αφορούν τη διάγνωση είτε τη θεραπεία, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εκείνους, δηλαδή την υψηλότερη ποιότητα παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Αυτό που πραγματικά θέλουν τα guidelines είναι ουσιαστικά είναι να γεφυρώσουν το χάσμα το οποίο υπάρχει. Και θα συζητήσουμε βέβαια αν υπάρχει χάσμα και τι μέγεθος έχει αυτό το χάσμα, στο τι υπάρχουν τα επιστημονικά στοιχεία, δηλαδή το evidence-based, η τεκμηρίωση, και στο τι κάνουμε όλοι εμείς στην καθημερινή κλινική μας πράξη. Λοιπόν, αυτές είναι οι καινούργιες κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Είναι αυτή τη στιγμή προσβάσιμες στο διαδίκτυο από το site του περιοδικού του European Urology. Δεν έχουν ακόμα δημοσιευτεί σε hard copy, αλλά είναι διαθέσιμες και μπορείτε να τις βρείτε εκεί. Τώρα, όσον αφορά αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, θα τις τρέξω λίγο προκειμένου και θα ήθελα εδώ τα σχόλιά σας, προκειμένου αν σας ικανοποιούν αυτές οι συστάσεις, αν σας ικανοποιεί ακόμα και η φρασιολογία η οποία χρησιμοποιείται και οι λέξεις οι οποίες χρησιμοποιούνται. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Παραδείγματος χάρη για τους αλφα blockers, αυτό το οποίο επισημαίνουν τα guidelines είναι ότι μπορούν να προσφερθούν σε ασθενείς οι οποίοι έχουν μέτριας ή μεγάλης βαρύτητας συμπτώματα από το κατώτερο ροπητικό. Για τους αναστολείς
παραδείγματος χάρη τις 5α αναγωγάσεις, εκείνο το οποίο λένε ότι οι πάλι προσφέροντες ασθενείς που έχουν μέτρια ή σοβαρά συμπτώματα από το κατώτερο ορπητικό και έναν διωγγωμένο προστάτη, πάνω από 40 κυβικά εκατοστά. Παραδείγματος χάρη για τους αναστολείς, αυτό είναι το καινούργιο πλέον το οποίο έχει μπει μόνο στα ευρωπαϊκά guidelines, έτσι, για τους PDE5s, αυτό το οποίο λένε είναι ότι μπορούν να μειώσουν τα συμπτώματα σε ασθενείς που έχουν είτε έχουν είτε δεν έχουν στιτική δυσλειτουργία, επομένως όλοι οι ασθενείς είναι υποψήφοι, αλλά μόνο η τενταλαφύλη είναι αυτή η οποία έχει πάρει την έγκριση προκειμένου να δίνεται για ασθενείς με συμπτώματα το κατώτερο ορπητικό. Υπάρχει κάτι το οποίο θέλει να σχολιάσει κανείς? Περιμένετε κάτι πιο ξεκάθαρο? Είναι γενικές οι δηλώσεις? Πιστεύετε ότι υπάρχει πίσω από αυτή την επιλογή των λέξεων κάποια, να την πω και σκοπιμότητα, θα γίνω εγώ πιο κριτικός απέναντι στα guidelines από ό,τι θα περίμενε κανείς από το ακροτήριο να πει? Σας ικανοποιεί το γεγονός ότι μιλάνε ότι οι αλφα μπλόκες πρέπει να προσφέρονται σε ασθενείς με συμπτώματα μέτρια ή σοβαρά από το κατώτερο ορπητικό? Θέλει κανείς να σχολιάσει? Καταρχάς δεν λέει πρέπει, λέει can be offered. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του πρέπει και μπορεί. Μπορούν να προσφέρονται. Δεν υπάρχει κάποιος. Νομίζω πως είναι η πρώτη φορά που έχουν δημιουργηθεί τόσο πολιτικά guidelines όσο δεν λέγεται. Και είναι η πρώτη φορά που έχει χρησιμοποιηθεί η αγγλική γλώσσα με τόσο προσεκτικό τρόπο που μόνο κάποιοι βαθείς γνώστες της αγγλικής γλώσσας θα δουν σε δεύτερη ανάγνωση ακριβώς τις διαφοροποιήσεις οι οποίες έχουν υπάρξει. Αυτή η φρασιολογία, λοιπόν, προσέξτε να δείτε στην αρχή, are appropriate, should always be offered από μια μεριά, can be offered, can be offered από την άλλη μεριά, αλλά πάλι με level of evidence 1A και με grade of recommendation A, και μετά είναι may be used. Έτσι, όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις, οι φραστικές, κατ' ουσίαν υποκρύπτουν κάτι. Ή μάλλον, να ρωτήσω κάτι, υποκρύπτουν κάτι? Καταρχήν, επειδή το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά αυτό το θέμα μεταξύ μας και γι' αυτό ακριβώς ήθελα να επισημάνω αυτή την, φαντάζομαι, την περίμενα τη συζήτηση, δεν υποκρύπτουν πολιτική σκοπιμότητα, θα διαφωνήσουμε με αυτή τη λέξη. Αυτό το οποίο υποκρύπτουν είναι, νομίζω ότι φαίνεται σε αυτή τη στήλη εδώ. Δηλαδή, οι δηλώσεις οι οποίες γίνονται και οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να είναι σε πλήρη αρμονία με το τι έχουμε από τις μελέτες. Δηλαδή, οι μελέτες, αυτό το οποίο δείχνουν είναι πραγματικά ότι είναι αποτελεσματικοί οι αλφα μπλόκες σε ασθενείς, έτσι, οι οποίοι έχουν συμπτώματα μέτριας ή μεγάλης βαρύτητας από το κατώτερο ορπητικό. Αυτές είναι οι μελέτες, αυτό δείξανε. Επομένως, λοιπόν, μπορούν να προσφέρονται σε ασθενείς που έχουν αυτό. Θα μου πείτε, πού δεν μπορούν να προσφέρονται? Δηλαδή, τι θα σας ικανοποιούσε? Δηλαδή, πραγματικά, ειλικρινά το λέω αυτό. Γι' αυτό για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτή η συζήτηση η οποία θα γίνει και το διαδραστικό σεμινάριο, γιατί πραγματικά το feedback που θα πάρουμε ο Τάσος και εγώ, αυτό θα μεταφερθεί και θα σας δείξω ακριβώς και κάποιες σκέψεις για τον μέλλον των κατευθυντήριων γραμμών. Δηλαδή, τι θα περιμένατε σαν συστάσεις, κάτι πιο συγκεκριμένο, κάτι πιο οριοθετημένο? Τι είναι αυτό το οποίο θα ικανοποιούσε? Και δεν μιλάω μόνο για τη ΣΚΙΠ, νομίζω ότι... Έχουμε ένα χέρι στο βάθος για να το κάνουμε πιο ζωντανό. Κάποιος θέλει να μιλήσει. Παρακαλώ. Ειδικά για τους αλφα μπλόκερς, επειδή παρακάτω βλέπω τους ανταγωνιστές των μουσκαρινικών υποδοχέων, όπου συγκεκριμενοποιείται στα Stora Symptoms, δεν ξέρω πρώτον αν υπάρχουν επαρκή δεδομένα, νομίζω δεν υπάρχουν για τη δράση των αλφα μπλόκερς στα Stora Symptoms τόσο πολύ, και μου κάνει εντύπωση η γενίκευση για τους αλφα μπλόκερς. Η γενίκευση όσον αφορά? Δεν διευκρινίζει, μιλάτε για moderate severe LATS. Δεν διευκρινίζει αν είναι δηλαδή κάποιος, ας πούμε, που έχει μόνο τώρα σύμπτωμα, θα του δώσει έτσι απλά αλφα μπλόκερ? Στις κατευθυντήριες γραμμές εδώ, όχι. Και για να μπορέσω να προχωρήσω, για να ξεφύγουμε από αυτό, αυτές είναι οι συστάσεις οι οποίες είναι γραπτές. Αυτό το πρόβλημα, λοιπόν, πραγματικά απασχόλησε όλες τις κατευθυντήριες γραμμές, όλα τα γκρουπ και όχι μόνο τις καλούδες υπερπλασίας. Και τι προσπάθησαν να κάνουν? Πέρα από τις δηλώσεις αυτές τις οποίες είδατε, τις συστάσεις, που βασίζονται πραγματικά στο hard evidence, πραγματικά στα στοιχεία τα οποία έχουμε, προσπάθησαν όλες οι κατευθυντήριες γραμμές και της λιθίασης και του καρκίνου του προστάτη, και αν θέλετε είναι και μια παρόντριση από το γραφείο, το Guidelines Office,
στο τι να κάνετε, είναι να δώσετε και κάποιους αλγορίθμους, οι οποίοι είναι πιο πρακτικοί για τον ουρολόγο, τον κλινικό. Το θέμα είναι με τους αλγορίθμους, πάλι εγώ θα κάνω την κριτική των αλγορίθμων, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αυτοί οι αλγόριθμοι εδώ βασίζονται σε κάποια δουλειά που είχαμε κάνει παλιότερα, είναι σχεδόν οι ίδιοι. Είναι ότι γενικώς πρέπει να είναι απλοί, δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα πολύπλοκοι. Δεν μπορούν να περιλάβουν όμως όλα τα κλινικά σενάρια τα οποία υπάρχουν. Είναι αδύνατο να κάνετε αλγορίθμους που να περιβάλλουν οποιοδήποτε ασθενή έχετε μπροστά σας. Και επίσης οι τελικές συστάσεις, ναι, μεν βασίζονται στις μελέτες και στα στοιχεία και στην κλινική εμπειρία, αν θέλετε, που υπάρχει, αλλά και πάλι δεν μπορεί να είναι τόσο αυστηρή όσο είναι οι συστάσεις που υπάρχουν γραμμένες πριν. Επομένως, γυρίζοντας εδώ και κλείνοντας αυτή τη διαφάνεια, αυτό το οποίο θέλω να τονίσω ότι οι συστάσεις και πραγματικά οι λέξεις οι οποίες χρησιμοποιούνται είναι πολύ αυστηρά, πολύ προσεκτικά επιλεγμένες, δεν κρύβουν σκοπιμότητα να ικανοποιήσουμε τις εταιρείες ή είναι με βάση ακριβώς τις μελέτες που υπάρχουν. Υποχρεωτικά θα υπάρχουν γενικεύσεις, όπως επισήμανε σωστά ο Απόστολος. Δεν μπορεί σε μία φράση να καλύψει τα πάντα. Και γίνεται μια προσπάθεια ακριβώς να γίνεται κάτι πιο πρακτικό το θέμα, κάνοντας αυτές ακριβώς τους αλγορίθμους. Υπάρχουν δύο αλγορίθμοι, ένας για τη φαρμακευτική θεραπεία και ένας για τη χειρουργική θεραπεία. Και νομίζω ότι ακριβώς επειδή είναι και διαδραστικό το σεμινάριο και τονίστηκε ιδιαίτερα από τον καθηγητή τον κύριο Χατζηκρίστου ότι πέρα από το evidence-based πρέπει να δίνουμε και ορισμένες πρακτικές συμβουλές ώστε φεύγοντας από εδώ, από το EuroSchool, να μπορέσουμε να κάνουμε και ορισμένες μεταβολές, αν θέλετε, στην καθημερινή κλινική μας πράξη. Νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε με σειρά παραδειγμάτων. Σταύρο, μου επιτρέπεις να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο. Μπορείς να γυρίσεις την πρώτη διαφάνεια. Να απαντήσω κι εγώ λοιπόν, επειδή εγώ συμμετείχα τα πρώτα χρόνια στα guidelines και αν με ρωτήσεις λοιπόν να συγκρίνω την δουλειά που είχε γίνει τότε με τη δουλειά που γίνεται τώρα. Η δουλειά που γίνεται τώρα καταρχάς είναι πιο σωστή. Επαγγελματικά γίνεται πιο σωστά, υπάρχουν τα levels of evidence, κάτι που δεν υπήρχε στην πρώτη δημοσίευση των guidelines πριν από 13 χρόνια. Η αίσθησή μου όμως είναι ότι εδώ γίνεται μια προσπάθεια σε αυτό το πίνακα που είναι η περίληψη να περιληφθούν και ορισμένα φάρμακα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί, τα οποία σε λίγες μελέτες και με μικρό αριθμό ασθενών έβγαλαν κάποιο στατιστικό αποτέλεσμα, το οποίο εγώ θα περίμενα να αναφέρονται μέσα στο κείμενο το εκτεταμένο, αλλά με εντυπωσιάζει το ότι υπάρχουν στην περίληψη, που στην ουσία η πλειοψηφία των ουρολόγων θα ξεκινήσει διαβάζοντας την περίληψη. Και θα πω ότι μου κάνει επίσης εντύπωση ότι για την Τανταλαφίλη λέει ότι είναι το μόνο φάρμακο το οποίο έχει γίνει license. Ποτέ μου δεν... μου κάνει εντύπωση δηλαδή ότι γίνεται αναφορά στην περίληψη ότι αυτό είναι το μόνο φάρμακο που έχει γίνει license. Εκεί είναι που θα συμφωνήσω λίγο με τον Διονύση που με ζώνουν τα φίδια. Στα guidelines μιας μεγάλης ουρολογικής εταιρείας που χιλιάδες ουρολόγοι στην Ευρώπη θα τις διαβάσουν, θα περίμενα να είναι πιο συνοπτικά, πιο συνεκτικά και όχι να προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε και μία-δύο μελέτες που είχαν 100 άτομα και έβγαλαν ένα στατιστικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι θα κάνω πραγματικά ένα σχόλιο, γιατί αυτό είναι ένα θέμα, ακριβώς η PD5 είναι ένα θέμα το οποίο η EAU, τα guidelines skip, είναι πολύ ευχαριστημένα που για πρώτη φορά το περιλαμβάνουν και από την άλλη αναγνωρίζουν ότι είναι ένα σημείο τριβής το οποίο θα είναι. Γι' αυτό θα επισημάνω και πάλι το τι λέει. Δεν λέει ότι πρέπει να προσφέρονται, λένε ότι με βάση αυτή τη μελέτη μειώνουν τα συμπτώματα σε ασθενείς που είτε έχουν είτε δεν έχουν στιτική δυσλειτουργία. Απλώς θέλαμε. Σε αυτή τη μελέτη. Είναι αυτή του. Πόσοι, ναι. 300 ασθενείς, νομίζω που ήταν μοιρασμένοι. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Ότι μία μελέτη 300 ασθενών με μία μικρή στατιστική διαφορά συμπεριλαμβάνεται στα guidelines. Είναι μόνο αυτή. Είναι πάρα πολλές μελέτες. Όλοι οι PD5s έχουν κατά καιρούς δοκιμαστεί σε ασθενείς με LATS. Η μελέτη Toolkit ήταν η μόνη η οποία έδειξε βελτίωση στο QMAX, στη ροή των ουρών. Όλες οι μελέτες που πήραν τα PD5s σαν μονοθεραπεία έδειξαν βελτίωση των συμπτωμάτων και αυτό ακριβώς λέει εδώ, προσέξτε, αλλά επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό το παράδοξο, δηλαδή έχουμε μελέτες, όλοι οι PD5s και οι σιλντεναφίλοι. Και... Ποια νόητα είναι αυτή η μελέτη του, Ματίας, Ο Ουλκέ έχει αυτή την μελέτη. Ο πρώτος συγγραφέας είναι ο Ουλκέ. Και είναι και ο συγγνώμη, ίδιο όνομα. Η μελέτη του Ουλκέ δεν είναι σε αυτές που πήρε την έγκριση στο φάρμακο. Αυτό. Οι τρεις μελέτες οι μεγάλες που είναι υποχρεωτικές για να πάρεις FDA approval, placebo control, που πρέπει να δείξει αστική σημαντική διαφορά, ήταν πρώτου Ουλκέ. Έτσι.
δεν ήταν σε αυτές και δεν είναι μόνο μία μελέτη, γιατί το license ήταν τρεις μεγάλες του FDA. Με Porsche πρώτο όνομα, με Brock και τα λοιπά, οι κλασικές μελέτες. Η πρώτη μελέτη που έδειξε βελτίωση του Q-Max ήταν του Ulker. Άλλο. Όλοι οι PD5s, και γι' αυτό ακριβώς πήρε και άδεια πρώτα στην Αμερική η Ταλαφίλη, ήταν μελέτες που έδειξαν βελτίωση των συμπτωμάτων. Και αυτό ακριβώς λένε τα guidelines, ότι μειώνουν τα συμπτώματα. Άρα υποστηρίζεται από όλους τους PD5s. Προσοχή όμως τώρα. Γενικώς στους πίνακες εδώ, ακόμα και στη δεσμοπρεσίνη, δεν μιλάμε με το συγκεκριμένο φάρμακο. Είναι απόλυτα σωστή η επισήμανση. Η επισήμανση όμως της Ταλαφίλης γίνεται γιατί αν κάποιος αποφασίσει να δώσει PD5, κρίνει ότι πρέπει να δώσει για να μειώσει τα συμπτώματα του κατώτερου ρουπητικού, να μην δώσει κάποιο από τα μη εγκεκριμένα φάρμακα. Άρα λοιπόν γίνεται η επισήμανση ειδικά ότι παρόλο που όλοι οι PD5s με βάση τις μελέτες, όχι μόνο μία μελέτη λοιπόν, αλλά είναι αρκετές μελέτες, είναι τρεις Ταλαφίλης, ακόμα και η Σιλντεναφίλη έχει δείξει. Δύο placebo control. Υπάρχει μετανάλυση. Η Ταλαφίλη έχει επίσης. Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, γιατί οι τρεις μελέτες, Δημήτρη μου, δεν έδειξαν καμία διαφορά στο Q-Max. Μόνο στα LATS. Έδειξαν στη συμπτωματολογία. Ακριβώς. Έδειξαν στη συμπτωματολογία ίδια ακριβώς. Βελτίωση με τους αλφα blockers και δεν έδειξαν σιρουρομετρία. Ναι, πού θέλω να καταλήξω. Στο προηγούμενο version των guidelines για BPH, τα φυτοφάρμακα, τα οποία την εποχή εκείνη επίσης είχαν δείξει βελτίωση στο IPSS, είχαν αρνητικό σχόλιο στα guidelines της δικιάς μας εποχής, περίμενε, διότι, και το σχόλιο ήταν διότι ποτέ καμία μελέτη δεν απέδειξε ότι είχαν βελτίωση στο Q-Max. Με τα ίδια κριτήρια, μια άλλη κατηγορία φαρμάκων, όπως λες πολύ σωστά, διότι έχουν προηγηθεί τρεις μελέτες, μπαίνουν στα guidelines στην πρώτη σελίδα, έχοντας βελτιώσει μόνο το IPSS και έχοντας μόνο μία μελέτη που βελτίωσε το Q-Max, που όπως πολύ σωστά είπες, δεν ήταν αυτή που τη συμπεριέλαβε στα guidelines. Άρα βλέπεις ότι δύο διαφορετικές κατηγορίες φαρμάκων έχουν διαφορετική μεταχείριση μέσα σε μία δεκαετία, ακριβώς με τα ίδια κριτήρια. Πάντως για τη φυτοθεραπεία θα πω και γι' αυτό, γιατί δεν την έχουμε περιλάβει καθόλου. Το σχόλιο δεν ήταν πλέον, έχει αλλάξει το σχόλιο περί Q-Max. Καταρχήν να πω το εξής, ότι επίσης οι PD5s έχουν δοκιμαστεί σε συνδυασμό με αλφα blockers και απέδειξαν ότι ο συνδυασμός και των δύο βελτιώνει πλέον και το Q-Max και τα συμπτώματα σε σχέση με τη μονοθεραπεία με αλφα blockers. Άρα λοιπόν φαίνεται να έχουν κάποια επίπτωση, γι' αυτό νομίζω ότι είναι αρκετά προσεκτικά. Είναι το μόνο φάρμακο το οποίο χρησιμοποιεί την Ταλαφίλη, είναι απόλυτα σωστή επισήμανση, μόνο και μόνο γιατί είναι το μόνο που έχει πάρει έγκριση για να γίνει αυτή. Η πρώτη δήλωση όμως υποστηρίζεται και από άλλους PD5s. Η Ταλαφίλη όμως είναι αυτή η οποία έχει πάρει. Να κλείσω και το θέμα της φυτοθεραπείας μόνο. Πλέον στη φυτοθεραπεία δεν λέμε αρνητικό σχόλιο, λέμε ότι δεν μπορεί να γίνει σύσταση και ο λόγος είναι απλός. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο σταντάρισμα της δόσεως. Υπάρχουν μεταναλύσεις που δεν δείχνουν διαφορά σε σχέση με το πλασίμπο ούτε πλέον στα συμπτώματα, οι οποίες έχουν γίνει. Υπάρχουν ακόμα ενστάσεις ότι σε αυτές τις μεταναλύσεις έχουν συμπεριληφθεί φυτοθεραπείες, οι οποίες είναι από διαφορετικές εταιρείες, άρα και η δόση είναι. Και ακριβώς επειδή υπάρχει σοβαρό μεθοδολογικό πρόβλημα, αποφασίστηκε ότι είναι αδύνατη πλέον να γίνει μια σοβαρή σύσταση από την Ευρωπαϊκή Ορολογική Εταιρεία. Θα μπορούσε όμως, υπάρχει στις φυτοθεραπείες τότε, αν τα ξεχωρίσεις όπως ξεχωρίζεις τα PD5, θα μπορούσε να ξεχωρίσεις τα φυτοφάρμακα και υπάρχει μια συγκεκριμένη κατηγορία που είχε δείξει σε μετα-ανάλυση βελτίωση στο IP. Θα μπορούσε με αυτή, κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου τώρα για να σε κοντράρω λίγο, αλλά ήθελα να πω ότι υπάρχει κατηγορία συγκεκριμένη ενός φυτοφαρμάκου το οποίο έδειξε IPSS βελτίωση. Όχι, εγώ δεν ούτε θυμάμαι ποιο είναι. Αλλά δεν έγινε εκεί η διαφορά ότι για αυτό το φάρμακο υπάρχει, για τα άλλα δεν υπάρχουν, ενώ εδώ γίνεται. Διονύση. Εγώ θα επιμείνω κάνω στην ιστορία της πολιτικής. Εκείνο το οποίο άλλαξε δραματικά λοιπόν στην πολιτική των guidelines για τα συμπτώματα από το κατώτερο ροπητικό είναι ότι άλλαξε κατ' ουσίαν το τελικό, το καταληκτικό σημείο της οποιασδήποτε θεραπευτικής παρέμβασης. Αν λοιπόν αλλάξουμε αυτό το πράγμα και πούμε ότι τελικό σημείο της θεραπευτικής μας παρέμβασης θεωρούμε την βελτίωση των συμπτωμάτων μόνο, τελεία παύλα, τότε χωράνε όλα αυτά τα πράγματα και χωράνε με τον τρόπο αυτό. Αν το κάνουμε αυτό το πράγμα πολύ πιο ειδικό και να πούμε, ρε παιδιά, ποιο είναι το καταληκτικό μας σημείο σε αυτόν τον άνθρωπο τον οποίον
θεωρούμε ότι έχει τα συμπτώματα από το κατώτερο ολοποιητικό λόγω καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη, ποιο είναι το καταληκτικό σημείο? Δεν είναι μόνο η καλοήθους υπερπλασίας. Να μείνει. Όχι, δύο λεπτούλια. Εγώ δεν έχω απάντηση σε αυτό το πράγμα. Αλλά βάζω το ερωτηματικό και λέω ότι να είναι το. Να μην χειρουργηθεί ποτέ. Να μην κάνει επίσκεψη ποτέ. Να μην κάνει ουρολίμωξη ποτέ. Να μην κάνει αιματουρία ποτέ. Να μην κάνει νεφρική ανεπάρκεια ποτέ. Αν αλλάξω το καταληκτικό μου σημείο, τότε θα πρέπει να έχω απαιτήσει από τις μελέτες, οι οποίες μελέτες είναι από τις εταιρείες, να μου πούνε και το μακροχρόνιο αυτό το πράγμα και να βάλω αντιστοίχως το level of evidence για αυτή την ιστορία με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν, αν ξεκαθαρίσω και λέω βελτίωση των συμπτωμάτων, end point αυτής της ιστορίας, πόσο καιρό, ένα χρόνο, τέσσερα χρόνια, 25 χρόνια, δεν ξέρω, και που δεν έχουμε παραπάνω από τετραετία ή πενταετία στην καλύτερη περίπτωση, τότε όλα χωράνε μέσα στο ίδιο τσουβάλι με αυτόν τον ωραίο τρόπο. Εκεί είναι η κυρίαρχη κριτική μου εμένα αυτή τη στιγμή στα guidelines. Μάλιστα. Ότι δεν είναι ξεκαθαρισμένο. Σταύρο, προχώρα λίγο για να προχωράτε τις διαφάνειές σου, για να δούμε. Όχι, είναι πραγματικά σημαντική ερώτηση. Με ποια έννοια? Το ότι όταν έχετε ένα ασθενή στο ιατρείο σας, τι θέλετε να του προσφέρετε? Καταρχήν, γιατί έρχεται? Έρχεται γιατί νομίζω ότι παραπονιέται για συμπτώματα. Άρα αυτό λοιπόν το οποίο θέλει κανείς είναι να του βελτιώσει τα συμπτώματα. Κανένας δεν έρθει να μου πει ότι εμένα το Qmax είναι 8 από το σπίτι. Στα πλαίσια του ελέγχου μπορεί να δει κανείς. Δεν το καταλαβαίνει γιατί βελτιώνει. Έτσι δεν είναι, γι' αυτό λέω. Άρα λοιπόν έρχεται για τα συμπτώματα. Και νομίζω ότι ο σκοπός τον οποίο έχουμε είναι κυρίως να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα. Το θέμα είναι ότι πλέον έχει αλλάξει και η φιλοσοφία των guidelines στο εξής, ότι δεν είναι μόνο BPH. Είναι γενικότερα συμπτώματα το κατώτερο ολοποιητικό. Βέβαια, στο τέλος καταλήγει να είναι BPH. Λοιπόν, αυτό νομίζω είναι ένα κλασικό περιστατικό το οποίο έρχεται στο ιατρείο μας. Ένας ασθενής περίπου 61 χρονών, αυτό είναι και ο μέσος όρος των ασθενών που πρωτοεμφανίζονται, έχει ήπια συχνουρία, ανοικτουρία, κάποια δυσκολία στην έναρξη, αλλά μας λέει ότι λόγω ηλικίας ήρθα να κάνω κάποιες εξετάσεις προληπτικά να επισκεφτώ και τον ουρολόγο μου. Πόσο συχνό είναι τώρα, δεν ξέρω. Από τη συνήθεια τη ζωή, πίνει κάποιο αναψυκτικό όταν βλέπει τηλεόραση πριν κοιμηθεί. Ένα ποτήρι νερό το βράδυ με το φάρμακο της πιέσεως και το ιστορικό του βλέπετε ότι είναι υπερτασικός και καπνιστής. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι το εύκολο μονοπάτι, και δεν ξέρω αν διαφωνεί κανείς και αν θέλει να σχολιάσει, είναι ένας ασθενής ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερα συμπτώματα, έχει ήπια συμπτώματα, γι' αυτό άλλωστε ήρθε περίπου, όπως το είπε εκείνος, για πρόληψη, και επομένως η αντιμετώπιση του είναι μάλλον απλή. Δηλαδή παρακολούθηση. Και πιθανώς να τροποποιήσουμε λίγο τις συνήθειες της ζωής του. Δηλαδή, αν ξυπνάει το βράδυ και τον ενοχλεί αυτή η μία φορά νυχτωρία, ας μην πιει το φάρμακο της πιέσεως πριν κοιμηθεί μαζί με ένα ποτήρι νερό, ή να μην πιει ένα ψυκτικό ή τσάι βλέποντας τηλεόραση, και να μην πιει το νερό του. Τι σημαίνει αυτό όμως? Αυτό, και βλέπετε και έμεσα, σημαίνει πώς πρέπει να αξιολογήσουμε αυτούς τους ασθενείς. Πρώτον, καλό ιστορικό. Δεύτερον, πρέπει να κάνουμε ποσοτικοποίηση των συμπτωμάτων. Δηλαδή, πρέπει να διακρίνουμε αν ο ασθενής αυτός έχει ήπια, μέτρια ή σοβαρά συμπτώματα. Και βεβαίως, το τρίτος παράγοντας, ο οποίος είναι καταλυτικός, και αυτό είναι ευχάριστο για όλους μας, ευχάριστο και για τον ασθενή, είναι ότι πρέπει να τους παρακολουθούμε. Δεν δίνουμε έναν ασθενή μια συμβουλή και πρέπει να εξαφανιστεί. Και αυτό είναι και το ευτύχημα, αν θέλετε, των συμπτωμάτων ή της καλοήθους υπερπλασίας, πες το όπως θέλετε, ότι οι ασθενείς έρχονται και ξαναέρχονται και μπορούμε να τους ελέγχουμε. Ο ίδιος ασθενής, λοιπόν, χάνεται για ένα-δύο χρόνια, εμφανίζεται ξαφνικά μετά από 4 χρόνια, αλλά τα συμπτώματά του έχουν επιδεινωθεί. Έχει συχνουρία, νυχτουρία 1-2 φορές, μια δυσκολία στην έναρξη, μειωμένη ακτίνα. Τον τελευταίο χρόνο τα πράγματα είναι χειρότερα. Τώρα, η ερώτηση για τη σεξουαλική ζωή έχει μπει επίτηδες, γιατί είναι γεγονός ότι τα guidelines με τη μορφή την οποία υπάρχουν τώρα υστερούν πάρα πολύ στο θέμα της αξιολόγησης και της διαγνωστικής προσέγγισης σε αυτούς τους ασθενείς. Και είναι ακριβώς το επόμενο το οποίο θα δημοσιευτεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Ένα ειδικό κεφάλαιο που αφορά ακριβώς τη διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών με LATS. Μπαίνει το σεξ γιατί ακριβώς πλέον έχουμε και τους PDE5s. Μην μου πείτε ότι είναι πολιτικά κατευθυνόμενη η ερώτηση, απλώς πλέον πρέπει να ρωτάμε και αυτό, διότι πρέπει να γνωρίζουμε τις επιθυμίες του ασθενής, αλλά και τις πιθανές παρενέργειες από φάρμακα ή θεραπείες χειρουργικές, τις οποίες θα προτείνουμε σε έναν ασθενή. Δεν έχει αλλάξει κάτι από το ιστορικό του, εξακολουθεί να είναι υπερτασικός και καπνιστής, δεν προσθέθηκε κάτι άλλο. Τώρα, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Έχει ένας ασθενής που με βάση το IPSS το οποίο έχουμε κάνει, βλέπουμε ότι έχει μια πλέον συμπτωματολογία ισχυρή και δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από τη ζωή του. Έχει λοιπόν ενοχλητικά συμπτώματα. Βλέπετε ότι εδώ μιλάμε για ενοχλητικά. Από εκεί και πέρα, πρέπει το θέμα της νυχτουρίας να
ξεχωρίσει πώς με τα ημερολόγια ούρησης και από εκεί και πέρα, εάν τα συμπτώματα είναι είτε τα κυρίαρχα είναι τα συμπτώματα της αποθήκευσης ή υπάρχουν μεικτά συμπτώματα, τότε ο ασθενής πρέπει να αξιολογήσουμε και το μέγεθος του προστάτη του. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, είδατε και τις κατευθυντήριες γραμμές ότι έχει σημασία αν έχει κάτω ή πάνω από 40 κυβικά εκατοστά το μέγεθος του προστάτη και να ξεκινήσουμε πάλι με συμβουλές όσον αφορά την τροποποίηση της ζωής και από εκεί πέρα μπορεί κανείς να προσθέσει έναν αλφα μπλόκερ. Τα PDE5 εδώ πέρα πάλι, για να προλάβω, μπήκαν καταχρηστικά. Είναι σαν έναν ασθενή ο οποίος έχει συμπτώματα από το κατώτερο ροπητικό. Δεν είναι, είναι ακριβώς η υπεραπλουστευμένη προσέγγιση των αλγορίθμων. Εάν ο ασθενής αυτός έχει υπολοιπόμενα κυρίως συμπτώματα από τη ερεθιστικά, τα παλιά τα αποθήκευσης, τα καινούργια της αποθήκευσης, και εδώ επισημαίνεται πάρα πολύ η σημασία της παρακολούθησης, τότε μπορεί κανείς να προσθέσει ένα αντιμουσκαρινικό. Υπάρχει κάποιο σχόλιο ή κάποια ένσταση ή κάτι με το οποίο διαφωνείτε με αυτό το μονοπάτι? Να προσθέσει εννοείς χωρίς να διακόψει το αλφα μπλόκερ ή το PDE5. Συνδυασμός PDE5 και αντιμουσκαρινικού υπάρχει? Δεν υπάρχει, όχι. Δεν είναι γνωστά στη βιογραφία. Ουσιαστικά θα μιλάμε για αλφα μπλόκερ και αντιμουσκαρινικό. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι αλφα μπλόκερ έχουν και καλύτερη όσον αφορά βελτίωση στο Q-Max, το οποίο κανείς φοβάται για τα αντιμουσκαρινικά. Θα το σχολιάσουμε και σε άλλα μονοπάτια που ξεκινάμε με αντιμουσκαρινικά. Υπάρχει κάποιο σχόλιο? Παρακαλώ. Το σχόλιο μου είναι ότι ουσιαστικά γίνεται η σύσταση για την χρήση των α1 αναστολέων ή των αναστολέων της φωσφοδιεστηράσης 5, χωρίς να ληφθούν υπόψη όσα στοιχεία είναι γνωστά σε σχέση με το αρνητικό προφίλ αυτών των φαρμάκων. Και τι εννοώ λέγοντας αρνητικό προφίλ? Τους αρρώστους εκείνους στους οποίους δεν θα δουλέψουν αυτά τα φάρμακα. Είτε βραχυπρόθεσμα, είτε μεσοπρόθεσμα, είτε μακροπρόθεσμα. Και θα μου πείτε, έχουμε στοιχεία από τις μελέτες για αυτή την ιστορία? Δυστυχώς δεν έχουμε ικανοποιητικά στοιχεία, διότι είναι πολύ ωραία κρυμμένα στο σιρτάρι των εταιριών που κάνουν αυτές τις μελέτες. Όπως επίσης, αυτή τη φωτογραφία την οποία έχετε βάλει εκεί πέρα, μια και συστήνουμε τον προσδιορισμό του όγκου του προστάτη σε αυτή τη φάση, εγώ θα βάλω το απλό ερωτηματικό, και αν αυτός ο μέσος λοβός ήταν πολύ μεγαλύτερος, θα είχα με την ίδια βαρύτητα τη σύσταση να χρησιμοποιήσω α1 αναστολής? Παράδειγμα, λέω. Κάποιο σχόλιο από κάτω πριν απαντήσω εγώ, ή κάτι που να συνηγορεί υπέρ της άποψης του κ. Μητρόπουλου? Ή αντιμουσκαρινικού, αν έχεις ένα πολύ μεγάλο μέσο λόγο. Ο Τάσος εδώ πέρα τώρα, αλλά... Μα γι' αυτό τον προκαλούμε από τώρα για να μας δει. Λοιπόν, να σου πω καταρχήν εγώ. Το θέμα και πάλι της διαγνωστικής προσέγγισης είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορώ, δηλαδή, να σας το πω και επειδή είναι και το πρακτικό το θέμα. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θα έχει αυτό το συγκεκριμένο ασθενή, τον οποίο είδατε προηγουμένως, υπάρχει, καταθέσω αλλιώς, κάποιος άλλος με το οποίο θα ξεκινούσε με κάτι διαφορετικό, με ένα προστάτη κάτω από 40, με αυτό το IPSS, βλέπετε, 20. Θα έκανε κανείς κάτι άλλο ή θα ξεκινούσε με μια άλλη θεραπεία? Ποιος θα ξεκινούσε με αλφα μπλόκερ, να το θέσουμε έτσι, σε αυτό το συγκεκριμένο ασθενή? Ποιος δεν θα ξεκινούσε με αλφα μπλόκερ? Άρα όλοι θα ξεκινούσαν με αλφα μπλόκερ. Τώρα, γιατί? Το θέμα του μέσου λοβού. Το θέμα του μέσου λοβού είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχουν μελέτες. Δηλαδή, τι γίνεται? Αυτό το οποίο έχει γίνει σε μια προσπάθεια να μετρήσει κανείς την προβολή του μέσου λοβού μέσα στην κίστη ή ακόμα το πάχος της ουροδόχου κίστεως, προκειμένου να μπορέσει έμεσα να πει αν υπάρχει απόφραξη. Δηλαδή, να αντικαταστήσει τις επεμβατικές ουροδυναμικές εξετάσεις. Έτσι λοιπόν υπάρχουν ελάχιστες μελέτες οι οποίες τη δείχνουν αν μπορεί με μια σχετική ευαισθησία ειδικότητα που δεν είναι 100%, αν οι ασθενείς οι οποίοι έχουν μέσο λοβό που προβάλλει μέσα περίπου 1%, αν θα έχουν απόφραξη ή όχι. Το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το εξής. Πρώτον, δεν είναι εύκολο κανείς να το μετρήσει. Γιατί δεν πρέπει η κίστη να είναι ούτε πολύ άδεια ούτε πολύ γεμάτη. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα με αυτό. Δεύτερον, δεν έχουν συνδυαστεί τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων με τη χρήση των φαρμάκων. Όχι μόνο των αλφα-μπλόκερς. Του συνδυασμού οποιοδήποτε φαρμάκων. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το μέγεθος της κίστης, δηλαδή το πάχος που δείχνει τη δοκίδωση. Βλέπετε ότι έχουμε ο εξωστήρας έχει υπερτραφεί. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Και πάλι συνδυάζεται με ουροδυναμικά. Αυτό κάναν. Μετρήσαν το πάχος και μετά το κάναν ουροδυναμικό. Άρα αυτοί που είχαν 7 χιλιοστά πάχος της κίστος
πιθανώς σε μεγαλύτερο ποστό να έχουν ουροδυναμική απόφραξη. Πόσο μεγάλη απόφραξη. Και αν θα επηρεαστεί από τα φάρμακα, δεν υπάρχει μελέτη. Ωραία, άρα, περιορίζονται τα guidelines. Ωραία, προχώρα σιγά σιγά γιατί έχεις άλλα 10 λεπτά. Okay. Τώρα, αυτό το μονοπάτι είναι το μονοπάτι το οποίο επίσης είναι θέμα συζήτηση. Όταν ο προστάτης, ίδιος ασθενής, είχε μεγαλύτερα από 40 κυβικά εκατοστά. Ποια είναι η προσέγγιση την οποία μπορεί κανείς να κάνει. Κοιτάξτε, δείτε και πάλι το θέμα της προόδου της νόσου, κάτι το οποίο οι αναστολής 5α αναγωγάσεις μπορούν να κάνουν όσον αφορά το χειρουργείο ή την επίσκεψη, δεν αναφέρεται καθόλου στον αλγόριθμο. Υπάρχει στο κείμενο. Και αυτό πρέπει να τονιστεί ξεκάθαρα ότι καλές και οι συστάσεις μιας γραμμής, καλοί και οι αλγόριθμοι που είναι απλοί και δείχνουν κάποιες κατευθύνσεις, αλλά νομίζω ότι πρέπει να διαβάσουμε και το πλήρες κείμενο. Και πρέπει να είμαστε σε θέση, και αυτό βοηθάει αυτό το σχολείο, να μπορούμε να ξεχωρίσουμε και μέσα από τις γραμμές τι ακριβώς λέει και πού ακριβώς πηγαίνει η κάθε μελέτη η οποία έχει δημοσιευτεί. Είναι γεγονός ότι όλες οι μελέτες δεν έχουν ούτε τον ίδιο πληθυσμό ασθενών, ούτε το ίδιο τελικό στόχο, αλλά παρατίθονται όσο μπορεί κανείς, πιστεύουμε, πολύ αντικειμενικά, με το evidence το οποίο τη συνοδεύει, προκειμένου ο ουρολόγος που διαβάζει κατευθείαν γραμμές απλά να μπορέσει να καταλάβει και τι γίνεται. Μία ερώτηση. Εγώ ακολουθώ κάτω από 40 γραμμάρια αλφα-blocker, πάνω από 40 γραμμάρια συνδυασμό. Δεν μπορώ να βρω κάποια λογική για να κάνω κάτι άλλο. Υπάρχει κάποια λογική? Αυτή. Για κάποια άλλη. Ότι η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται πρώτον από αυτά τα ευρήματα τα οποία έχουμε βρει κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των ασθενών, έτσι, κατά πόσο αυτή η θεραπεία την οποία θα προτείνουμε μπορεί να μεταβάλει τα ευρήματά μας, δηλαδή αν έχει ένα χαμηλό Qmax, αν έχει ένα μεγάλο προστάτη που μπορεί να δράσει, από τις προτιμήσεις του ασθενή που έχουμε απέναντί μας, όταν το συζητήσουμε με όλες τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που κάθε μία από τις θεραπείες αυτές μπορεί να κρύβει. Να πω συγκεκριμένα, εδώ ξεκινάμε με αναστολή της 5α αναγωγάσης. Αν ο άλλος θέλει άμεση δράση, εγώ δεν μπορώ να περιμένω 3 ή 6 μήνες για να μου δράσει η μονοθεραπεία 5α αναστολή. Φυσικά θα ξεκινήσει με συνδυασμό. Μπορεί να ξεκινήσει κανείς μόνο με αλφα-blocker. Και πάλι είναι αποδεκτό. Δεν σημαίνει δηλαδή ο αλγόριθμος αυτός ότι αν έχει πάνω από 40, μην δίνεται αλφα-blocker μόνο του. Μπορεί κανείς να δώσει και αλφα-blocker. Όμως ο συνδυασμός, ξέρουμε από τις μελέτες ότι έχει καλύτερα αποτελέσματα. Ό,τι σημαίνει αυτό, δεν θα μπούμε στην αντιπαράθεση. Μεγαλύτερο Qmax, έστω και λίγο, μεγαλύτερη βελτίωση των συμπτωμάτων. Μπορεί να προλάβει την εξέλιξη της νόσου όσον αφορά το χειρουργείο ή την επίσκεψη. Ξεκινάμε με 5α αναγωγάση. Αν ο ασθενής που έχουμε απέναντί μας θέλει γρήγορα να πάρει και αλφα-blocker. Πάλι ερώτηση. Λίγο κουτί θα σου φανεί, αλλά εγώ δεν μπορώ να βρω κανένα λόγο να δώσω μόνο 5α αναγωγάση σε κάποιον άρρωστο. Ποιος δεν είναι αυτό ο λόγος που πρέπει να δώσω μόνο και να μην δώσω συνδυασμό? Είναι κάποιος ασθενής ο οποίος έχει μέτρια συμπτώματα και μπορεί να περιμένει να πάρει. Γιατί να περιμένει, δηλαδή? Είναι βίτσιο του, ας πούμε? Όχι, δεν θέλω να γίνω τώρα να βελτιωθώ, να βελτιωθώ σε 6 μήνες. Εγώ νομίζω ότι η μόνη. Να το, με ένα καλό. Πήρα την απάντηση από τον Άρτο Ικαραγιάννη. Του ρίχνει την πίεση ο αλφα-blocker που θα πάει. Σε αρρώστους που έχουν δοκιμάσει και έχουν μεγάλη ευαισθησία και έχουν υπόταση. Τώρα θα πούμε σε μεγάλη ιστορία με την υπερεκλεκτικότητα και υπάρχουν και αλφα-blockers που έχουν ακόμα πιο μεγάλη προστασία στο καρδιαγγειακό. Ο συνδυασμός δεν πρέπει να είναι πάντα ο fix συνδυασμός, μπορεί να κάνει να παίξουμε κιόλας, να κάνουμε και με τον ασθενή μας. Τώρα, από εκεί και πέρα, προχωράμε παρακάτω. Ένας ασθενής, άλλος πλέον, ηλικίας 58 ετών. Συχνουρία, ανοιχτουρία, επιτακτικότητα, βλέπετε το ιστορικό του. Αν το ρωτήσουμε στη δυσκολία, λέει μάλλον το αντίθετο. Μάλλον μου φεύγουν μερικές σταγόνες ή πρέπει να τρέξω. Μειωμένη ακτίνα, άλλες φορές ναι, άλλες φορές όχι. Κυρίως από αυτό που το οποίο ενοχλείται είναι η νυχτουρία. Και κυρίως τον τελευταίο χρόνο. Έχει πάσει από χοληστερίνη και είναι καπνιστής. Δηλαδή ένα συνηθισμένο προφίλ. Εδώ φαντάζομαι ότι θα γίνει πολύ μεγάλη κριτική και θέλω και τη βοήθεια του Τάσου Δανσόπουλου, αν και θα πει ότι εδώ τα guidelines δεν βοηθάνε. Πάλι εδώ θα αποκλείσουμε το θέμα της νυχτερινής πολυουρίας και από εκεί και πέρα θα δούμε ότι έχουμε αυτά τα συμπτώματα αποθήκευσης τα οποία κυριαρχούν. Τι σημαίνει κυριαρχούν? Γιατί θα μου πει κανείς, γιατί δεν ξεκινάς με αλφα-blocker? Γιατί η τελική σύσταση, όπως βλέπετε, είναι αφού τροποποιηθούν οι συνήθειες της ζωής, να ξεκινήσει με ένα αντιχολινεργικό. Και εδώ θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τι έλεγχο πρέπει να κάνει αυτός ο ασθενής. Όταν βλέπετε λοιπόν ότι πραγματικά τα συμπτώματα, τα παλιά ερθιστικά, τα συμπτώματα λοιπόν της αποθήκευσης είναι αυτά τα οποία είναι κυριαρχούν και ταλαιπωρούν έναν άρρωστο, μπορεί κανείς να ξεκινήσει με αντιχολινεργικό. Τι έλεγχο θα προηγηθεί? Νομίζω ότι ειλικρινά θα ήθελα τη γνώμη σας εδώ για το τι έλεγχο κάνετε σε έναν ασθενή
αν καταρχήν συνταγογραφείτε μόνο θεραπεία με αντιχοληνικά και αν αποφασίσετε να συνταγογραφήσετε σε έναν άντρα αντιχοληνικά, γιατί θυμάστε ακόμα από την εποχή που κάναμε ειδικότητα ότι ήταν απειγορευμένη λέξη τα αντιχοληνικά σε έναν ασθενή μιας κάποιας ηλικίας, γιατί θα έκανε επίσκεση. Έτσι, αν θα του δίνετε και αν πριν ξεκινήσετε, θα πρέπει να θέλετε να μετρήσετε το Q-Max ή και το υπόλοιμα των ούρων. Ειλικρινά θα ήθελα την άποψή σας, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Κάποιος συνάδελφος από το ακροατήριο, παρακαλώ, για πέστε μας, έχετε δώσει αντιχολινεργικό σε άρρωστο σαν πρώτη επιλογή? 60 χρονών. Όχι. Υπάρχει κάποιος από τους συναδέλφους εδώ που να, που να έχουν δώσει αντιχολινεργικό σαν πρώτη επιλογή, όχι να έχει αποτύχει το αλφα-μπλόκερ, σαν πρώτη επιλογή. Μόνο θεραπεία. Λοιπόν, υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι και να ρωτήσω κάποιον τον συνάδελφο στο βάθος, πριν το δώσετε, μετρήσατε τον όγκο του προστάτη, το Q-Max και το υπόλοιμα μετά την ούρηση? Παρακαλώ, ναι. Έχω δώσει, σαφώς, και τα έχω μετρήσει. Δηλαδή, θα ήθελα αυτός ο ασθενής μου να μην έχει μεγάλο υπόλοιμα. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που υποστηρίζουν και συζητάμε το τι είναι μεγάλο υπόλοιμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να έχει, ας πούμε, μια ακράτεια από υπερπλήρωση εντός εισαγωγικών. Έτσι, άρα σίγουρα πρέπει να το μετρήσω και θα ήθελα και ένα Q-Max όχι πολύ χαμηλό, για να είμαι σίγουρος ότι θα δώσω μόνο αντικοσμητικό. Πόσο Q-Max δηλαδή? Κύριε Θανασόπουλε, κρατάτε σημειώσεις για να μας απαντήσετε, ε? Έχουμε μελέτες που μας μιλάνε... Όχι, Μπάμπη, πες μας το έτσι. Εσύ, πόσο Q-Max φοβάσαι και κάτω? Πόσο Q-Max και κάτω? Θέλουμε κλινική εμπειρία. Εγώ θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος με ένα Q-Max από 15 και πάνω. Θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος. 15 και πάνω θα σας πει κάποιος συνάδελφος, δεν χρειάζεται φάρμακα. Παρακαλώ. Να ρωτήσω κάτι. Αρκεί μόνο μια ουρονομετρία, μια μέτρηση προστάτη και υπόλοιμα ούρων? Μήπως χρειάζεται να γίνονται και άλλες, να γίνουν και άλλες εξετάσεις? Κύριε Γκράβα, όπως καλλιέργεια ούρων. Γιατί? Ναι. Γιατί βάζουμε εμείς τώρα εδώ πέρα σκοπό μόνο ένα Q-Max, ωραία. Και άμα τυχόν υπάρχει... Ακούστε, να ξεκαθαρίσουμε και για τη συντομία του χρόνου. Έχει γίνει σίγουρα η γενική ούρων, γιατί και το ενσύ του παίζει, έτσι, σε κάποιον άντρα με έντονα ερθιστικά συμπτώματα. Έχει γίνει και η καλλιέργεια, ακόμα και η περίπτωση της λιθίασης κάπου χαμηλά έχει αποκλειστεί. Και είμαστε σε περίπτωση στην οποία δεν έχουμε βρει κάτι άλλο. Έχουμε έναν άντρα ο οποίος έχει ένα προστάτη γύρω στα 35 γραμμάρια και έχει αυτά τα συμπτώματα. Δεν υπάρχει κάποια παγίδα από πίσω, έχει προηγηθεί ο έλεγχος και από εμάς φτάνουμε στην ώρα που πρέπει να του δώσουμε το φάρμακο. Έχει εξαντληθεί ο έλεγχός μας στο να αποκλείσουμε άλλες αιτίες που μπορούν να προκαλούν. Και είναι το θέμα δηλαδή κύστη προστάτης συνδυασμός. Αυτό είναι το θέμα. Στο συγκεκριμένο άτομο. Λοιπόν, Σταύρο, προχώρα, γιατί υποθέτω ότι έχεις τις ίδιες διαφάνειες και τις χειρουργικές τεχνικές. Πολύ λιγότερο. Πολύ λιγότερο είναι και τα πράγματα. Δηλαδή, σε 5 λεπτά προλαβαίνεις. Προλαβαίνω. Okay. Ωραία. Σαν έναν άντρα, επίσης, το τελευταίο της νυχτερινής πολυουρίας είναι όταν πραγματικά πρέπει να, και το τονίζω εδώ, όταν κάποιος ενοχλείται ιδιαίτερα από την νυχτουρία, θα πρέπει να το ελέγξουμε για το θέμα της νυχτερινής πολυουρίας. Πώς το κάνουμε αυτό? Νομίζω είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι τα ημερολόγια ούρησης είναι πολύ βασικά και ο ορισμός βέβαια είναι 33% της βραδινής ούρησης να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον πάνω από 33%. Πόσοι όμως κάνουν εδώ πέρα, γιατί αυτό νομίζω ότι ξεφεύγει από πολλούς ουρολόγους, κάνουν ημερολόγιο για να το διαπιστώσουν? Γιατί το ημερολόγιο ούρησης, να ρωτήσουμε λίγο, μπορείς να σας πω και την εμπειρία μου τώρα, παρόλο που είμαι στα guidelines, εγώ το ημερολόγιο της ούρησης θα το κάνω όταν αποτύχει φαρμακευτική θεραπεία για να μην κλείσει. Στην πράξη εδώ στην Ελλάδα, όσες φορές έχουμε θέσει αυτό το ερώτημα στο πάνελ, η απάντηση όχι, είναι ότι... μιλάω είναι... για έναν ασθενή που σου λέει, κατουράω τώρα καλά, αλλά το βράδυ δεν έχει βελτιωθεί καθόλου, είμαι στις 5 φορές. Εκεί πέρα πριν δώσουμε, δεν πρέπει να κάνεις... Εγώ θα το κάνω. Πριν δώσεις το φάρμακο. Στην πράξη έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ λίγοι άνθρωποι που κάνουν την... Άρα δίνεται βασοπρεσίνη κατευθείαν, χωρίς και άμα δεν ανταποκριθεί, το κόβεται. Για την νυχτεωρία. Δεν νομίζω ότι κανείς θα δώσει βασοπρεσίνη πριν κάνει τα ημερολόγια ούρησης. Παρακαλώ. Εγώ θα δώσω ημερολόγιο ούρησης. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια εκνευριστική διαδικασία με κάποιους από 65 χρονών και πάνω. Τις περισσότερες φορές δεν έρχεται σωστό και πρέπει κάθε φορά ή να το ξανακάνουμε ή μαζί τέλος πάντων να σημειώσουμε. Θα ήθελα μόνο μια μικρή ερώτηση για το προηγούμενο ερώτημα, δεν πρόλαβα να σηκώσω χέρι, για το θέμα των αντιμοσχαρινικών. Εγώ εκτιμώ
παρότι δεν θυμάμαι ακριβώς, κάποτε συζητούσαν για 8 μιλιλίτρα ανά σεκόντο τι είναι τέλος πάντων η ασφάλεια για να δώσεις. Εγώ περιμένω να έχω ένα δεκάρι. Το θέμα είναι ότι του ζητάω όλους μετά από 5-6 μέρες, τέλος πάντων την επόμενη εβδομάδα, να έρθουν να μου κάνουν μια καινούργια ορομέτρηση και να κάνουν ένα καινούργιο υπόλοιμα. Δεν ξέρω αν αυτό επιστημονικά στέκει οι 7 μέρες. Το λέω γιατί από την εμπειρία, άμα είναι να στραβώσει ένας ασθενής, συνήθως στραβώνει μέσα στις πρώτες 2-3 μέρες. Θα μας απαντήσει ο ειδικός. Συγγνώμη που έκανα την ερώτηση. Δεν ξέρω ποια είναι η σωστή απάντηση. Ο Τάσος, μετά που θα μιλήσει για όλα τα cases που δεν περιλαμβάνονται στα guidelines. Εγώ να πω ότι οι μελέτες είναι 12 εβδομάδων συνήθως. Πραγματικά η πεποίθηση η οποία υπάρχει είναι ότι αν στραβώσει κάτι, θα στραβώσει στην αρχή. Αυτό όμως δεν συμβαίνει τίποτα. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι δεν ξέρουμε την επίδραση που έχουν τα αντιμουσκαρινικά και σε βάθος χρόνου. Εδώ λέμε ότι παίρνει αλφα-μπλόκες και ξαφνικά το υπόλοιπα μπορεί να μεγαλώσει παρόλο που παίρνει αλφα-μπλόκες. Ο προστάτης του μεγαλώνει που παρόλο που παίρνει αλφα-μπλόκες. Φανταστείτε τι μπορεί να γίνει με τα αντιμουσκαρινικά. Κανένας δεν ξέρει, είναι πεδίο δόξη λαμπρό. Δηλαδή και ακριβώς εκεί πρέπει να υπάρχουν μακροπρόθεσμες μελέτες. Γενικά όμως, και εδώ μπαίνω στο θέμα της παρακολούθησης και έχει μεγάλη σημασία, είναι ότι πρέπει να παρακολουθούμε τους ασθενείς μας. Πώς συνήθως στους 6 μήνες όταν είναι απλή τροποποίηση συνηθιών. Όλα τα φάρμακα στις 4 με 6 εβδομάδες πρέπει να τους ξαναβλέπουμε, με εξαίρεση βέβαια όταν παίρνει μονοθεραπεία με έναν αστολέα της 5α αναγωγάσης, έτσι, η οποία είναι στις 12 εβδομάδες. Όλα στις 4 με 6 εβδομάδες. Τώρα, με βάση το τι παίρνει και με βάση το προφίλ των ανεπιθύμητων ενεργειών αυτών των φαρμάκων, αυτό το οποίο συστήνουν τα guidelines είναι για τα αντιμουσκαρινικά να ελέγχεται τακτικά το υπόλοιμα των ούρων. Άρα λοιπόν στις 4-6 εβδομάδες και αν δεν έχει πρόβλημα μετά στους 6 μήνες και από εκεί και πέρα αναέτος αν δεν υπάρχει επιδείνωση των συμπτωμάτων. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα φάρμακα και για τις αναστολές 5α αναγωγάσεις είτε σε συνδυασμό είτε σαν μονοθεραπεία. Στους 6 μήνες ένα καινούριο PSA και από εκεί και πέρα παρακολούθηση. Αυτά είναι τα καινούργια τα οποία όσον αφορά την παρακολούθηση των ασθενών. Σταύρο, εδώ πέρα εγώ το μόνο που δεν κάνω από αυτά που λες είναι στην τροποποίηση. Τους βλέπω 4-6 εβδομάδες γιατί άμα δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτά, ίσως προσθέσω τότε το φάρμακο. Ενώ να τους αφήσω 6 μήνες να ταλαιπωρούνται, λέω κάντε αυτά. Μου λέει, εγώ πίνω πολύ νερό το βράδυ πριν πάω να κοιμηθώ. Λέω, περιόρισε το και τα λοιπά. Θέλω να το δω νωρίς μετά. Συνήθως με βάση τα καλλιτέχνη τροποποίηση δίνεται μόνο σε αυτούς που έχουν πολύ ήπια συμπτώματα. Δηλαδή η σύσταση είναι όταν έχουν μέτρα, δίνουμε τροποποίηση και κάτι. Άρα εμπίπτει πράγματι στο και κάτι. Δηλαδή έρχονται πιο νωρίς, 4 με 6 εβδομάδες. Για να προχωρήσω στο επόμενο. Πολύ μεγάλο slide. Είναι όλες οι συστάσεις οι οποίες γίνονται για τη χειρουργική θεραπεία. Πριν πάμε στη χειρουργική θεραπεία, μια τελευταία ερώτηση. Στην πράξη, η πλειοψηφία των ουρολόγων στην Ευρώπη. Τι κάνουν από αυτά. Έχεις αποκλειστικά για το τι γίνεται στην κλινική πράξη σε όλη την Ευρώπη. Διότι άλλο είναι. Έχει ενδιαφέρον να ξέρουμε τι λένε και τι κάνουμε εμείς στην καθημερινή πράξη. Υπάρχει διάσταση και με τα guidelines. Εντάξει, για πάμε. Αντίστοιχες είναι οι συστάσεις οι οποίες μιλούν για τη χειρουργική θεραπεία. Είναι μεγάλο το slide, υπάρχει, δεν θα σταθώ ιδιαίτερα. Το θέμα είναι ότι όλες οι συστάσεις, πέρα από το βαθμό τεκμηρίωσης την οποία συνοδεύει, υπάρχει και το εξής πρόβλημα με τις χειρουργικές θεραπείες. Εκεί απαιτείται κανείς και πολύ μεγάλο follow-up ασθενών που δεν έχουν ακόμα όλες οι νέες χειρουργικές τεχνικές. Εξ ορισμού, αφού είναι νέες, δεν μπορούμε να έχουμε πολύ μεγάλο follow-up. Άρα, σε ορισμένες περιπτώσεις, βλέπουμε ότι μιλάμε ότι η bipolar έχει ενδιάμεσα καλά αποτελέσματα ή τα ορισμένα laser έχουν βραχυπρόθεσμα καλά αποτελέσματα, ενώ το χόλεπ έχει και μακροπρόθεσμα καλά αποτελέσματα. Γενικώς όμως, πάλι υπάρχει ένας αλγόριθμος, προσέξτε και πάλι, υπάρχει μια διαβάθμιση μόνο για το νούμερο 1. Δηλαδή, όπου νούμερο 1 είναι αυτό το οποίο θεωρούμε τώρα σαν στάνταρτ, για αυτό το οποίο μιλάμε για σήμερα ή σαν πρώτη επιλογή. Όλες οι άλλες εναλλακτικές, οι οποίες είναι αποδεκτές, έτσι, αυτές είναι σε αλφαβητική σειρά. Δεν βαθμολογούμε 1, 2, 3, 4 με βάση τα στοιχεία. Λέμε ποιο είναι. Βλέπετε λοιπόν ότι η διουρηθρική προστατεκτομή είναι. Αυτό το οποίο όμως συστήνουμε στα guidelines είναι να διαβάσει κανείς πολύ προσεκτικά και επιμένω σε αυτό και το πλήρες κείμενο. Αν πάμε στα μονοπάτια, ένα άλλο σημείο, από τη στιγμή που αποφασίσουμε ότι οι ασθενείς μας πρέπει να χειρουργηθούν και αυτές είναι οι απόλυτες ενδείξεις, οι σχετικές ενδείξεις. Είναι κάτι το οποίο συζητάμε, η αποτυχία στη φαρμακευτική θεραπεία. Ένας ασθενής ο οποίος δεν θέλει να πάρει φάρμακα για 3-4 χρόνια και πιθανώς στο τέλος να χειρουργηθεί, θέλει τώρα να χειρουργηθεί, αφού αναλυθούν όλα αυτά πολύ αναλυτικά στον ασθενή μας, καλείται και εκείνος να συναποφασίσει.
Έτσι. Βλέπετε εδώ ότι υπάρχει ένα όριο που ξέρω, φαντάζομαι, θα είναι και σημείο τριβής, γιατί 80 κυβικά εκατοστά για τη διορθική προστατεκτομή. Πάλι δεν υπάρχουν μελέτες. Ξέρουμε ότι όσο μεγαλώνει το μέγεθος του προστάτη, αυξάνεται ο αριθμός των επιπλοκών με τη διορθική προστατεκτομή. Ήταν μια απόφαση και με βάση τις περισσότερες μελέτες που χρησιμοποιούν αυτό το όριο να οριστεί το 80. Εξαρτάται όμως και από την εμπειρία του χειρουργού. Αυτή η διαφάνεια είναι η πλειονότητα των ασθενών μας. Είναι ασθενείς οι οποίοι μπορούν να πάρουν αναισθησία, έχουν ένα μέγεθος προστάτη μεταξύ 30 έως 80 και πάλι εδώ η πρώτη επιλογή είναι η διορθητική προστατεκτομή. Προσοχή, δεν γίνεται διάκριση εδώ ανάμεσα στην μονοπολική ή στη διπολική. Πλέον θεωρείται και η διπολική εισάξια, τουλάχιστον με τα ενδιάμεσα αποτελέσματα, μιλάμε για διορθητική προστατεκτομή. Ακολουθεί, χωρίς και πάλι να είναι βαθμολογημένο, αλλά με σειρά αλφαβητική, η εκπυρήνηση με λέιζερ και το vaporization με λέιζερ. Και βεβαίως κάτω το τουμ και η τούνα, που είναι και η θέση γενικώς που μάλλον της ανήκει. Κάποιο σχόλιο για την χειρουργική προσέγγιση? Διονύση, πες μου. Ότι αφήσατε εντελώς απ' έξω το κομμάτι εκείνο που λέει ότι τι θα γίνει αν ένας άνθρωπος έχει πάρει φαρμακευτική θεραπεία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και ξαφνικά χρειάζεται να χειρουργηθεί. Ένα το κρατούμενο. Να χειρουργηθεί. Με καμία αντίρρηση. Να χειρουργηθεί λοιπόν στα 80 του, με την συνοδό νοσηρότητα X, η οποία έχει πολλαπλασιαστεί από την νοσηρότητα την οποία είχε 10 χρόνια πριν από αυτή την ιστορία, και τελικά να πληρώσει το σύστημα, γιατί αυτή είναι η ερώτησή μου τελικά, που έχει γίνει πλέον επίκαιρη με την παγκοσμιοποίηση της κρίσης, όχι την παγκοσμιοποίηση των υπολείπων πραγμάτων, όσον αφορά το ποιος θα πληρώσει το τελικό αποτέλεσμα. Επομένως, αν δεν πιστεύω, αν δεν ξεκαθαρίσει για την ιστορία της χειρουργικής ένδειξης και το κομμάτι της προσδοκίας της αποτελεσματικότητας, το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Και θα έχουμε παίξει ένα πολιτικό παιχνίδι, και είδατε ότι είναι η τρίτη φορά που παρεμβαίνω με τη λέξη πολιτικό πάλι, χωρίς να έχουμε λάβει υπόψη μας την κρίση την οποία δημιουργούμε από αυτή την ιστορία. Επομένως, εγώ εκείνο το οποίο θα περιμένω στα επόμενα guidelines με πολύ μεγάλη αυστηρότητα είναι να θίξουν το θέμα της μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητας της οποιασδήποτε θεραπευτικής παρέμβασης. Εδώ πέρα δεν θα ήταν όμως και μία μελέτη που χρειάζεται, δεν ξέρω αν ίσως και υπάρχει κιόλας. Εάν μπορούμε να έχουμε μία αίσθηση προφίλ ασθενών με εξέλιξη νόσου, δηλαδή έχω ασθενείς οι οποίοι τους έδωσα στα 60, τώρα είναι στα 87 φίλους πατέρα, δεν έχει καμία αλλαγή στην ούρηση όλα αυτά τα χρόνια. Ελάχιστη. Δηλαδή έχει επιβαρυνθεί 4 πόντους στο IPSS. Αυτές οι μελέτες μας χρειάζονται. Νομίζω το έλλειμμα αυτό της γνώσης είναι που θα ξεδιαλύνει. Δεν υπάρχουν τέτοιες μελέτες. Δεν υπάρχουν μελέτες, γιατί απαιτούν πάρα πολύ μεγάλο χρόνο και να παρακολουθεί κανείς ο ασθενής. Τα κριτήρια πραγματικά ποιοι ασθενείς θα αποτύχουν στη φαρμακευτική θεραπεία δεν είναι γνωστά. Το θέμα του μέσου λοβού που έχει θιχτεί και ξαναθιχτεί και νομίζω ότι όλοι μας στην κλινική πράξη όταν βλέπει κανείς με ένα μέσο λοβό που κλείνει, είναι μια βαλβίδα που είναι μπροστά, σκέφτεται τώρα με αλφα μπλόκ και θα ουρήσει. Μπορεί να ουρήσει για ένα μικρό διάστημα. Στο τέλος είναι γνωστό σε όλους μας ότι θα καταλήξει σε χειρουργείο. Έχουμε μελέτες γι' αυτό? Όχι. Είναι η κλινική αίσθηση την οποία έχουμε κάνει? Ναι. Και νομίζω ότι είναι και αποδεκτή. Και αυτό ακριβώς λέει κανείς εδώ πέρα. Ότι δηλαδή δεν είναι δυστυχώς άσπρο μαύρο. Και μην ξεχνάτε και το εξής επίσης, το οποίο θα πρέπει να τονίσω για τα guidelines. Στο θέμα της πολιτικής, με ποια έννοια, αν θέλετε, εγώ μόνο εκεί βλέπω κάποια πολιτική σκοπιμότητα, είναι να μην χρησιμοποιηθούν σαν νομικό έγγραφο εναντίον των γιατρών. Δεν είναι εύκολο κανείς να πει μην κάνετε αυτό, είναι μεγάλο λάθος, γιατί αν κάποιος το κάνει, θα πάει φυλακή, αν κάτι συμβεί στραβά. Εξάλλου, για να το πει κανείς αυτό, πρέπει να είναι μια γνώση η οποία έχει πλέον αποδειχθεί με την πάροδο των ετών ότι είναι κάτι επικίνδυνο για τον άρρωστο. Ιδιαίτερα στην καλώδια υπερπλασία, επικίνδυνα για τον άρρωστο, ευτυχώς δεν έχουμε. Το θέμα της συζήτησης όμως είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι εκεί πρέπει κανείς να σταθεί. Στην πληροφόρηση του αρρώστου. Δεν αποφασίζει πλέον μόνο ο γιατρός, ιδιαίτερα στην καρδιολογική υπερπλασία. Είναι τελείως διαφορετικό να έχω 10 εκατοστά έναν όγκο του νεφρού. Όλοι θα πούμε χειρουργείο. Δεν θα πει κανείς τίποτα άλλο. Και άλλο ένα σχόλιο να κάνω, Σταύρο. Είναι, μου κάνει εντύπωση, δεν είναι δική σου θέση, αλλά παντού ακούς το ίδιο. Πολλή συζήτηση και πολλή κριτική για τις διάφορες χειρουργικές τεχνικές, ότι δεν έχουν μακροχρόνιο follow-up με αποτελέσματα. Σωστό αυτό. Αλλά για να σε ρωτήσω, στα φάρμακα έχουμε μακροχρόνιο follow-up? Όλες οι μελέτες, το maximum follow-up είναι 4 χρόνια. Γιατί κάνουμε συνέχεια αυτή την συζήτηση για το follow-up για τις
χειρουργικές τεχνικές που υπάρχουν για 3 χρόνια για όλες και για τα φάρμακα που το μεγαλύτερο follow-up που έχουμε, πια είναι η M-TOPS, είναι 4 χρόνια και ενώ στην πράξη ξέρουμε ότι τα φάρμακα τα παίρνουν επί 10 χρόνια, το έχουμε καταπιεί. Δεν το συζητάμε για το follow-up στα φάρμακα. Γιατί το θέμα είναι το εξής, ότι πρώτον, έχουμε μακροχρόνια αποτελέσματα για ορισμένες από τις χειρουργικές τεχνικές. Δεν έχουμε για όλες. Επίσης, όταν βγαίνει μια καινούργια τεχνική και θέλει να πάρει τη θέση της, πρέπει να συγκριθεί με τις παλιές τεχνικές. Μα εγώ συμφωνώ με το σχόλιο αυτό. Και βέβαια πρέπει να έχεις. Είναι δυστυχώς το χειρουργείο, είναι η τελευταία γραμμή. Είναι το τελευταίο σύνολο. Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να έχεις. Follow-up. Βλέπεις, δεν έχεις τις παρενέργειες πιθανές ενός χειρουργείου. Έτσι, είναι μια ζυγαριά. Και στο κάτω-κάτω έχει και την αλλακτική. Αν αποτύχει από τη φαρμακευτική θεραπεία, μπορεί να δοθεί λύση χειρουργική. Το να επιλέξει μια χειρουργική θεραπεία, η οποία δεν θα έχει τόσο καλά αποτελέσματα, επειδή ακόμα είναι πρόωρη. Σταύρο, συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λες. Απλώς για να τονίσω λίγο, συμφωνώ, χωρίς να το έχουμε συζητήσει με τον Διονύση αυτό το θέμα, ότι ενώ στις χειρουργικές τεχνικές πολύ σωστά ζητάμε follow-up, τι κάναμε κύριε με το λέιζερ στα 10 χρόνια, μας έχεις ανακοινώσει το τι αποτελέσματα έχεις στους 3-6 μήνες. Για να τους ξαναδώ 5 χρόνια μετά, πού είναι αυτοί οι άρρωστοι και τι κάνανε, πόσοι ξαναχειρουργηθήκανε, πολύ σωστά. Αλλά με τα φάρμακα η ίδια κριτική στάση δεν υπάρχει. Βγήκαν οι μελέτες για τα 4 χρόνια, ξέρουμε ότι η πλειοψηφία των Ευρωπαίων παίρνει φάρμακα 10 χρόνια και ποτέ κανένας δεν μας έχει πει, είναι σωστό αυτό ή δεν είναι. Νομίζω ότι είμαστε στο χρόνο μας. Τελειώσες. Τελειώνω. Αυτά τα δύο είναι οι πιο ειδικές κατηγορίες, το αν μπορούν να πάρουν αντιπηκτικά αντιμοπεταλιακά. Εάν μπορούν να τα σταματήσουν, δεν αλλάζει τίποτα στην προσέγγιση μας. Είναι ακριβώς η ίδια. Αν δεν μπορούν να σταματήσουν τα αντιπηκτικά τους, τα γνωστά προβλήματα, τότε φαίνεται ότι με βάση τις μελέτες ότι οι θεραπείες με λέιζερ είναι αυτές οι οποίες έχουν την πρώτη προτίμηση όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας και των ανεπιθύμητων ενεργειών. Αν δεν μπορεί να πάρει ούτε αναισθησία ο άρρωστός μας, έτσι, τότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί κανείς να κάνει μια θερμοθεραπεία, αλλά με τα γνωστά μειονεκτήματα της θερμοθεραπείας όσον αφορά τα μακροχρόνια αποτελέσματα. Αλλά σε ένα ασθενής που δεν μπορεί να πάρει ούτε αναισθησία, το μόνο που θέλει να απαλλαγεί είναι από τον καθετήρα, φαντάζομαι, ή από την έντονα συμπτωματολογία. Επομένως, για να φτάσουμε στο ερώτημα και να φτάσω και εγώ προς το τέλος της παρουσίασης. Ωραία τα guidelines. Ιδιαίτερα για τα φάρμακα, τα οποία βλέπετε ότι υπάρχει και πολύ μεγάλη αντιπαράθεση. Ο επιπολασμός όμως της καλώδης υπερπλασίας είναι ίδιος στην Ευρώπη. Όπως επίσης και τα guidelines είναι τα ευρωπαϊκά. Βλέπετε όμως ότι με αυτή την πάρα πολύ ωραία μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2010, ότι ορισμένες χώρες συνταγραφούν περισσότερο ή λιγότερο φάρμακα για την καλώδη υπερπλασία. Και αν πάμε ακόμα πιο ειδικά στις διάφορες χώρες, ας δούμε τι συμβαίνει σε εμάς. Βλέπουμε ότι γράφουμε ελάχιστα φυτοθεραπεία, γράφουμε αναστολής 5 αλφαναγάσεις και κυρίως γράφουμε αλφαμπλόκες. Η κυρίαρχη τάση πραγματικά είναι η ουρολόγια ανά την Ευρώπη να συνταγογραφούν αλφαμπλόκες. Εκείνο το οποίο είναι ενδιαφέρον είναι ότι σε ορισμένες χώρες όπως είναι η Ουγγαρία και όπως είναι επίσης και η Γαλλία, συγγνώμη, η Ιταλία, το κομμάτι το οποίο παίρνει η φυτοθεραπεία, η οποία δεν έχει σαφή σύσταση από την Ευρωπαϊκή Ιερολογική Εταιρεία, είναι πολύ μεγάλο. Φτάνει το 35-40% στις χώρες αυτές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Τώρα, γιατί δεν ακολουθούνται τα guidelines, αυτή ήταν μια πάρα πολύ σπουδαία μελέτη. Δεν δημοσιεύτηκε μόνο για την καλώδη υπερπλασία, είναι για τα treatment guidelines, το 2006, αλλά νομίζω εξακολουθεί να είναι επίκαιρη. Είναι ότι πιστεύουν οι κλινικοί ότι γενικώς περιορίζεται η αυτονομία τους, ότι είναι πολύ αυστηρά, ότι υπεραπλουστεύουν την κλινική πρακτική, ότι εμποδίζουν στο να μπει κάτι καινούργιο, όπως πιθανώς μια χειρουργική θεραπεία, στην καθημέρα πράξη. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι γιατροί οι οποίοι βρίσκονται σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία είναι πιο πρόθυμοι να υιοθετήσουν αυτή τη νέα γνώση παρά οι γιατροί οι οποίοι ασκούν την ιατρική είτε στο ιδιωτικό επάγγελμα είτε σε μη πανεπιστημιακά νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο. Επομένως, σαν συμπέρασμα, οι κλινικές κατευθυντήριες γραμμές δεν αποτελούν μια μετάβλητη αλήθεια. Αλλάζουν και πιθανώς να αλλάξουν και στο μέλλον. Και αυτό γιατί οι συστάσεις τους εξαρτώνται από τις διαθέσιμες μελέτες. Αν προκύψουν νέα στοιχεία, θα αλλάξουν οι συστάσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, πραγματικά παίζουν σημαντικό ρόλο στην προσφορά της καλύτερης θεραπείας των ασθενών μας. Και αυτή είναι η τελευταία διαφάνεια, η οποία δείχνει ακριβώς πιθανώς και το μέλλον των κατευθυντήριων γραμμών, γιατί πραγματικά υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον να μην υπάρχουν οι γενικεύσεις που επισήμανε και ο Απόστολος όσον αφορά τους αλφαμπλόκες, αλλά να είναι πιο συγκεκριμένα τα guidelines εάν υποστηρίζονται από τις μελέτες. Υπάρχει πάντα αυτό το εάν,
Πρέπει να είναι evidence-based τα guidelines. Δεν γίνεται ένα consensus να μαζευτούν πέντε και να πούν τη γνώμη τους. Πρέπει να είναι μια αντικειμενική διαδικασία, πολύ καλά φιλτραρισμένη με διάφορους τρόπους. Επομένως, το καινούργιο είναι τα PICOS. Τα PICOS δεν είναι καινούργια, είναι παλιά, αλλά θα μπουν για πρώτη φορά στα guidelines. Έχουν μπει ήδη στα guidelines της ακράτειας. Δηλαδή, ουσιαστικά τι θα κάνουμε, θα κάνουμε μια ερώτηση που θα αφορά ένα συγκεκριμένο πληθυσμό, μια συγκεκριμένη παρέμβαση, είτε διαγνωστική, είτε φαρμακευτική, είτε χειρουργική, και μετά να συγκρίνουμε με μια ομάδα ασθενών, προκειμένου να δούμε το αποτέλεσμα. Βλέπετε δηλαδή κατά πόσο η δεσμοπρεστίνη σε ασθενείς οι οποίοι έχουν νεκτερινή ακράτεια θα τους βοηθήσει ή θα βελτιώσει το quality of life σε σχέση με ασθενείς οι οποίοι δεν παίρνουν καθόλου θεραπεία. Αυτή είναι το νέο πλάνο, οι νέες ιδέες, χρησιμοποιώντας ένα παλιό όπλο, όπως είναι τα PICOS, προκειμένου να εξελιχθούν και να προχωρήσουν τα guidelines, ώστε να είναι και πιο πρακτικά και πιο κοντά στο μέσο όρο. Ευχαριστώ πολύ, τον Σταύρο. Και πριν δώσω τον λόγο στον Τάσο, απλώς να πω ένα μικρό σχόλιο, ότι κάτι που δεν ανέφερε Σταύρο είναι το εξής, ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τη μεγάλη πλειοψηφία των συνταγών φαρμάκων για υπερτροφία προστάτη δεν την κάνουν οι ουρολόγοι, αλλά την κάνουν οι γενικοί γιατροί. Πριν από ένα μήνα διόρθωσα ένα μεγάλο paper για το European Urology που θα δημοσιευθεί το καλοκαίρι και θα πέσετε από τα σύννεφα. Τα φυτοφάρμακα έχουν ανέβει στο 45%. Οι συνταγές των φαρμάκων για υπερτροφία προστάτη στη Γαλλία. Είναι μία μελέτη με εκατοντάδες χιλιάδες ασθενών τα τελευταία 10 χρόνια στη Γαλλία. Την κάνουν γενικοί γιατροί και οι συνδυασμοί των φαρμάκων που κάνουν, θα δείτε, δεν υπάρχει ούτε μία μελέτη, και το 92% των GP στην Γαλλία που συντογραφεί την πλειοψηφία των φαρμάκων δεν έχουν διαβάσει στη ζωή τους τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας. Εγώ, επειδή διάβασα τη μελέτη για τη Γαλλία, μιλάω μόνο στη Γαλλία. Τα συνταγογραφούν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα για guidelines. Ευχαριστώ πολύ. Τάσο.